Καλησπέρα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, εγώ έχω διαβάσει το, όχι από τα άπαντα, από το βιβλιαράκι της σύγχρονης εποχής, οπότε ό,τι παραπομπές κάνω θα είναι από εκεί. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό του, λένε είναι «Η Προλιταριακή Επανάσταση και ο Αποστάτης Κάουτσκι», γράφτηκε μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 1918, μόλις είχε συμπληρωθεί το πρώτο έτος της Οκτωβριανής ή ή μεγάλη Σοσιαλιστικής Επανάστασης και ως γνωστό απαντάει σε ένα αντίστοιχο βιβλιαράκι, 63-65 σελίδων στα γερμανικά, δεν το βρήκα στα ελληνικά και όταν το διάβασα στα γερμανικά αναγκαστικά, που εκδόθηκε στη Βιέννη τον Αύγουστο. Και είναι φανερό ότι ο Λένι βιάστηκε να γράψει μια απάντηση. Γιατί. Βιάστηκε διότι ο Κάουτσκι, παρά το ότι ο Λένιν είχε αναμετρηθεί παρά... Παρά το ότι ο Λένιν είχε αναμετρηθεί από το 15 ήδη με αυτόν, παρέμενε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το τότε επαναστατικό εργατικό κίνημα. Ήταν ο ανδιαφυσβήτητο ηγέτη τη Δεύτερη Διεθνού μέχρι το 2014 και ένα άνθρωπο για τον οποίο Ελένη είχε γράψει ύμνου. Και με αυτή την έννοια ένα βιβλίο του Κάουτσχη ήταν φανερό ότι θα επηρέαζε εκατομμύρια εργάτες, οι οποίοι μάλιστα ακριβώς εκείνη την ιστορική στιγμή βρίσκονταν σε μια πολύ μεγάλη κίνηση. Συνεπώς ο Λένιν έπρεπε να ξεκαθαρίσει κάπως οριστικά κιόλα τους προηγούμενους λογαριασμούς που είχε αφήσει ανοιχτούς με τον Κάρλ Κάουτσκι. Και το δεύτερο είναι ότι ο Κάουτσκι με αυτή την προσούρα του στην ουσία παρά όπως επισημαίνει ο Λένιν στη δική του προσούρα το ότι ασχολείται με θεωρητικά ζητήματα, επιλέγει σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή να κάνει μια ευθεία επίθεση εναντίον της Ρωσικής Επανάστασης, εναντίον των Σοβιέτ και εναντίον των Πολσεβίκων. Αυτοί οι δύο λόγοι ανάγκασαν τον Λένι να απαντήσει με μια πολεμική με μια πολεμική, μάλιστα με μια φρασεολογία που είναι πολύ σκληρή έως και αγενής μπορεί να πει <κοί> Θα ήθελα εδώ όμως να πω κάτι που πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, του 1918, εκδίδει η Ρόζα Λούξεμπουργκ το δικό της βιβλίο, η Ρωσική Επανάσταση, το οποίο αξίζει κανείς να το διαβάσει μαζί με αυτά τα δύο, για να δει ότι και η Ρόζα, στην ουσία, ασκεί μια κριτική στη Ρωσική Επανάσταση, στους Μπολσεβίκους και στη Σοβιετική Εξουσία. Και μάλιστα στα ίδια πεδία, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, κυρίως το ζήτημα της δημοκρατίας, με αφορμή την ε, κατάργηση την απαγόρευση της συντακτικής συνέλευσης, και δεύτερο, με αφορμή το γεγονό ότι οι Πολσεβίκοι ενάντια στο πρόγραμμά του, στο προηγούμενο πρόγραμμά του, μοιράσαν τη γη, την κρατικοποίησαν μεν, αλλά την μοιράσαν σε μικρέ ιδιοκτησίε στου αγρότες. Αν όμω βγει δηλαδή κάποιο προσεκτικά το βιβλίο, θα δει ότι ενώ ανοίγει μια σκληρή πολεμική απέναντι στον Καότσκι, γιατί Ρόζα δεν αναφέρεται σε αυτό το έργο στο βιβλίο, το δικό της. Αναφέρεται μία φορά και αυτή είναι με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια. Γιατί. Παρά το ότι και οι δυο κριτική. Ο λόγος είναι ένας και πάρα πολύ απλός, αλλά εξαιρετικά σημαντικός και διδακτικός για μας. Ο Κάουτσκι μέσα στις συνθήκε του πολέμου, Κυκλοφορεί ελεύθερο στη Γερμανία. Εκδίδει ελεύθερα τα βιβλία του. Εντελώς συμβολικά μπορεί να πει κανένας, η Ρόζα Λούξεμπουργκ γράφει το βιβλίο της από τη φυλακή. Και μόνο αυτή η διαφορά θέση στην προσωπική ελευθερία του καθενός δείχνει και τη σκοπιά από την οποία ο καθένας ασκεί την κριτική του. Η Ρόζα ασκεί κριτική τασόμενη υπέρ τη Οκτωβριανής Επανάσταση. Ασκεί κριτική τασόμενη υπέρ των Πολσεβίκων. Κλείνει το βιβλίο τους, το βιβλίο τη, με μια περίφημη φράση: Τιμή και δόξα θα ανήκει στην ιστορία σε αυτού που τόλμησαν αυτό το άλμα. Γιατί το λέω αυτό, και τι σημασία έχει για μας σήμερα. Το λέω διότι μετά τον αποστάτη Κάουτσκι γραφτήκανε, εγώ τουλάχιστον ξέρω, άλλα δύο βιβλία με τον τίτλο «Ο Αποστάτης». Θυμάμαι ένα «Ο Αποστάτης Ζινόβιεφ» και ένα που την έκδοση του, του Ινστιτούτου Μαξιμού Λενισμού, νομίζω, της Σοβιετικής Ένωσης και ακόμα ένα θυμάμαι «Ο Αποστάτης Γκαροντή». και ταυτόχρονα σήμερα, όχι μόνο στην ελληνική αριστερά και ιδιαίτερα στην ελληνική κομμουνιστική αριστερά, αλλά σε όλη την αριστερά, στην παγκόσμια και στην παγκόσμια κομμουνιστική αριστερά, αυτό που κυριαρχεί είναι μια ισοπεδωτική στάση απέναντι σε κάθε είδο διαλόγου και κριτικής, όπου κάθε που διαφωνεί ή έχει ένα διαφορετικό σχέδιο για την επανάσταση ή για κάποια στιγμή τόλμησε να αμφισβητήσει την προηγούμενη θέση των άλλων τη στάδη δύνα πλειοψηφία βαφτίζεται αποστάτη. Και αυτό διαλύει ουσιαστικά την αναγκαία συντροφική, συναγωνιστική σχέση και κυρίως την πρόοδο του θεωρητικού διαλόγου. Σε τρία σημεία στο βιβλιαράκι αυτό ο Λένιν απαιτεί και κατά κάποιο τρόπο και από μας, σήμερα να ασκηθεί συντροφική κριτική από μαρξιστικές, επαναστατικές και θα έλεγα εργατικές θέσεις. Αυτό δείχνει σύντροφη και την φυσιογνωμία και το βάθος του συγγραφέα, εξηγεί την προηγούμενη ιστορία του, εξηγεί το έργο του, τουλάχιστον από μία πλευρά. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε σαν ένα πρώτο ε, σημαντικό δεδομένο από αυτή την προσούρα. Θα έλεγα επίσης ότι η κίνηση αυτή των δύο μαρξιστικών ομίλων, δηλαδή του μαρξιστικού όμιλου και του συλλόγου Κορδάτος, στρέφονται ενάντια σε αυτό το ρεύμα της γενικευμένης πολεμικής απέναντι σε κάθε διαφορετική άποψη ε, και προάγει αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε, δηλαδή ένα βαθύ, ανώτερο διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, σχόλιο επισήμαση γύρω από αυτή την προσούρα. Το δεύτερο. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε έργο του παρελθόντος από τη σκοπιά του παρελθόντος. Αυτό είναι αναγκαίο πολλές φορές. Είναι αναγκαίο δηλαδή να δεις τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε και να αντλήσεις γι αυτό, από αυτό συμπεράσματα, τουλάχιστον ιστορικού χαρακτήρα. Είναι όμως παράλληλα απολύτως αναγκαίο για μας να εξετάσουμε τον Λένιν, όλους τους μεγάλους θεωρητικούς και επαναστάτε της εποχής και τους μη μεγάλους και τους πιο μικρούς και αυτούς που κάναν λάθος, όχι μόνο από τη Σκοπιά των 100 χρόνων που πέρασαν, αλλά από τη Σκοπιά των 10 χρόνων που έρχονται εδώ και σήμερα. Από τη Σκοπιά της σύγχρονης εποχής. Νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη αξία, μια επισήμαση του Λένιν και μια κριτική στον Καότσκι, στον οποίον λέει «Κοιτάς το παρελθόν» εκπονεί στρατηγική και τακτική από το παρελθόν. Ο καπιταλισμός στον οποίο ζούμε δεν είναι ο καπιταλισμός για τον οποίο μιλάς. Μιλάς για το πρώτο μονοπωλιακό στάδιο. Τώρα βρισκόμαστε στο μονοπωλιακό στάδιο που είναι και η ουσία του σύγχρονου εμπειραλισμού και του πολέμου, άρα και των επαναστάσεων. Ο Λένιν ήταν ένας... Πρακτικός αγωνιστής, ένας οργανωτικός αγωνιστής, ο οποίος όμως δεν άφησε ποτέ την ε, μελέτη γύρω από τα φαινόμενα της εποχής του. Και σε αυτό συνέβαλε με πάρα πολλούς άλλους επαναστάτες, όπως η Ρόζα, όπως ο Μπουχάριν, αλλά και οι μαθητές του, ο Ζινόβιεφ, ο Κάμινεφ και άλλοι. Αλλά και άλλοι από άλλες χώρες. Από αυτή τη σκοπιά θέλω να σας κάνω μια, εδώ, μια ειδική επισήμαση πάνω σε μια μικρή λέξη. Λέει στον Γκάουτσκι ότι εσύ κρίνεις τη σημερινή αστική δημοκρατία ή δικτατορία με βάση την προηγούμενη εποχή, αλλά όπως γράφω εγώ στο βιβλίο μου, στη σελίδα 4 σε αρχη αρχή-αρχή, ο υπεριαλισμός νεότατο στάδιο του καπιταλισμού. Σελίδα 4. Αυτό είναι επίσημη έκδοση της Ακαδημίας της Σοβιετικής Ένωσης και επίσημη μετάφραση της σύγχρονης εποχής. Το νεότατο στάδιο του υπηρεαλισμού και όχι το ανώτατο όπως μάθαμε. Τι έγινε εδώ και γιατί έχει σημασία αυτό για μας. Το υπεραλισμός γράφηκε το 1915, τέλη του 15, αν δεν κάνω λάθος. Εκδόθηκε μία φορά, πρώτη φορά το 2016 και άλλη μία φορά το 1918-19. Οι Μπολσεβίκοι, το εκδοτικό τους, και αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Κανένας από αυτούς δεν ήταν ένας εξωφυσικός έξω πραγματικός ήρωας τύπου Batman. Ήταν αγωνιστές όπως και εμείς, αλλά μέσα από αυτούς τους αγωνιστές, μέσα από το κινημά τους, ξεχώρισαν κάποιες πολύ μεγάλες διαλεκτές προσωπικότητες, οι οποίες διάλεξαν το ίδιο το κίνημα, το ίδιο το εργατικό κίνημα. Θεώρησαν λοιπόν ότι επειδή πράγματι η πρόβλεψη πως μπαίνουν σε μια επα... περίοδο επαναστατικής κατάστασης, θεώρησαν ότι με την νίκη τη Οκτωβριανή Επανάσταση και με τον ερχομό που βλέπανε ειδικά τότε και των άλλων κυμάτων τη Επανάσταση, ότι περίπου μπαίνουμε στην εποχή των Επαναστάσεων και άρα στο τέλος του καπιταλισμού σαν σύστημα. Αυτό είναι μια ανθρώπινη κατάσταση, συντροφή, την οποία πρέπει να την κατανοήσουμε. Και αντίστοιχα λάθη, σίγουρα, έχουμε κάνει ήδη κι εμείς. Ωστόσο όμως η ιστορία διέψευσε αυτήν την πίστη των Πολσεβίκων και όχι μόνο των Πολσεβίκων και απέδειξε κατά τη γνώμη μου ότι ο εμπειραλισμός, ο μονοπωλιακός καπιταλισμός δεν ήταν το ανώτατο αλλά το τότε νεότατο στάδιο της εποχής του. Της εποχής του Λένιν. <κοί> δεν έχει σημασία τώρα εδώ να συζητήσουμε για το αν είναι σήμερα ο καπιταλισμός σε ένα καινούριο στάδιο, φάση, βαθμίδα ή όχι. Το βασικό είναι να κρατήσουμε τον πυρήνα τη σκέψη του Λένιν και τη κριτική της, της πολεμική απέναντι στον Κάουτσκι, που του λέει: Δε την εποχή σου, οικοδόμησε το πρόγραμμά σου με βάση την εποχή σου. Αυτό είναι ένα δεύτερο πολύ σημαντικό συμπέρασμα και ζήτημα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανασηφθεί από αυτή την προσούρα. Ένα τρίτο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που και αυτό έχει την μεγάλη, μεγάλη, σημασία, είναι ένα μικρό χωρίο από το βιβλίο, το οποίο λέει ότι ο πάλι απευθυνόμενος στον γκάτσιο και ο Λένιν, ότι κοίταξε να δεις όσο αφορά το θέμα της δικτατορίας του του. τα πράγματα είναι καθαρά. Ο Μάρξ και ο Έγκρις δεν λένε αυτά που λες εσύ, τα διαστρεβλώνει, τα υποτιμά, είσαι εκλεκτικιστή, κάνει σοφιστίε. Για χρόνια μιλούσαν για τη δικτατορία του προλεταριάτου και το αποδεικνύει αυτό με εκτεταμένε αναφορέ, έχοντα ήδη μάλιστα γράψει το κράτο και επανάσταση δύο χρόνια πριν, ένα χρόνο πριν. Υπάρχει όμως κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που το βρίσκεις και σε άλλα έργα του Λένιν και λέει ότι εκτός από τη γενική τους άποψη για τη δικτατορία του προλεταριάτου, ο Μάρξ και ο Έγγελς, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμά τους, μετά την Παρισινή Κομμούνα, κάνανε μια μικρή αλλαγή, μια φρασούλα. Η φράση αυτή λέει το εξής, λέει ότι ενώ, εδώ τώρα μιλάει ο Μάρξ και ο Έγγελς, ενώ μέχρι την Παρισινή Κομμούνα το κράτος άλλαζε χέρια από τη μία ιδιοκτήτρια τάξη στην άλλη, το μεγάλο συμπέρασμα που βγαίνει από την Κομμούνα είναι ότι το αστικό κράτος πρέπει να συντριβεί, πρέπει να τσακιστεί και ταυτόχρονα να οικοδομηθεί ένα νέο προλεταριακό κράτος, η δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό για μας ίσως για τους περισσότερους είναι μια πασίγνωστη διατύπωση και έννοια. Αυτό όμως που θέλω να πω εδώ είναι να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Από την οπτική γωνία της αλλαγής του προγράμματος λόγω μιας συγκλονιστικής, μαζικής και παγκοσμίου σημασίας εμπειρίας. Δηλαδή της Παρισινής Κομμούνας. Μάλιστα, ο Λένιν, από τον Απρίλιο και μετά ήταν διαρκώς αγχωμένος έτσι ώστε να μην επαναληφθεί, να μην επαναληφθούν τα λάθη της κομμούνας και να την υπερβούν, να την υπερβεί το ρωσικό εργατικό επαναστατικό κίνημα. Οι επαναστάτες εποχής εκείνης είχαν βγάλει πολύ μεγάλα διδάγματα από 70 μέρες, τόσο κράτησε η Παρισινή Κομμούνα, από 70 μέρες νίκης και Ας σκεφτούμε τώρα εμείς τι πρέπει να αλλάξουμε, ποιες παραγράφους στο γενικό μας πρόγραμμα μετά από 70 χρόνια σοβιετικής εξουσίας, όχι σε μια πόλη έστω και πρωτεύουσα όπως ήταν το Παρίσι, αλλά στο ένα έκτο της γης και τι παραγράφους πρέπει να αλλάξουμε και ποιε στο πρόγραμμά μας. Μετά από 70 χρόνια καταρχήν νίκης και έπειτα αντιστροφής του βέλους της νίκης, ανάσχεσης, εκφυλισμού και ίτας Θα μπορούσε κανένας να πει ότι ενώ είμαστε τουλάχιστον η δική μου η γενιά ή και η μεγαλύτερη γενιά, η πιο άτυχη ανάμεσα σε όλες τις προηγούμενες γενιές, διότι ζήσαμε την εμπειρία της ΣΥΤΑΣ. Ταυτόχρονα και εμείς ακόμα προλαβαίνουμε, αλλά κυρίως οι νεότερες γενιές είναι οι πιο τυχερές, διότι μπορούν και έχουν πάνω τους, μέσα τους, μπροστά τους, ένα απίθανα μεγαλύτερο, πλατύτερο και ιστορικότερο και ανώτερο υλικό για να διορθώσουν το πρόγραμμα του παρόντος και του μέλλοντος. Αυτό λοιπόν είναι μια τρίτη επισήμανση και τώρα θέλω να μιλήσω για, για ένα από τα δύο κύρια ζητήματα που φύγει ο Λένις στο βιβλιαράκι αυτό. Τα δύο αυτά ζητήματα φυσικά όπως ήδη είπα, το πρώτο είναι η, τι είναι η αστική δημοκρατία, τι είναι η προλεταριακή δημοκρατία, τι είναι η αστική δικτατορία, τι είναι η προλεταριακή δημοκρατία και ειδικά η μορφή του Σοβιέτ. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, δηλαδή τι, τι γίνεται μετά την επανάσταση, τι κάνουμε μετά την επανάσταση. Και το δεύτερο ζήτημα που θίγει θεμελιώδες είναι πώς πάμε στην επανάσταση σε, ένα, σε περίπου ας πούμε 8 σελίδες που θίγει το ζήτημα και, τις, και την αντιπαράθεση με τον Γκάουτς και με όλο το ρεύμα του social ερφορμισμού της εποχής εκείνης. Δηλαδή την περίφημη αντιπαράθεση για την λεγόμενη επαναστατική κατάσταση. Λόγω χρόνου και γιατί δεν μπορεί πάντοτε να μπορείς να τα αναλύεις όλα, επέλεξα κυρίως το πρώτο και θα πω μόνο μια μικρή επισήμαση και μια πρόταση προς τους ομίλους για το δεύτερο, στο τέλος. Το πρώτο ζήτημα αυτό, στο πρώτο αυτό ζήτημα δεν θα ήθελα εδώ να σταθώ κυρίως στα θεωρητικά προβλήματα της, του χαρακτήρα της αστικής δημοκρατίας ή της αστικής δικτατορίας, όσο να μείνουμε και να συζητήσουμε, γιατί αυτά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για το πρόγραμμά μας, τα ζητήματα της δικτατορίας του προλεταριάτου, της εργατικής εξουσίας, των μορφών της και να σκεφτούμε γιατί κάτω από τι πρωτοπόρε λήψει των επαναστατών τη εποχή εκείνη, σε αυτό το ζήτημα κατάφερε να νικήσουν και ταυτόχρονα να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε ποια ήταν εκείνα τα κενά, οι αδυναμίες, τα διάγνωστα πεδία τη θεωρία που επέτρεψαν την οπισθοδρόμησή της. Έτσι ώστε όλοι μαζί, γιατί ένα σήμερα δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, να δούμε ποιες παραγραφούλες, ποιες παραγράφους θα πρέπει να αλλάξουμε στο πρόγραμμά μας. Ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση και για το οποίο βάλετε το κομμουνιστικό κίνημα από τις αστικές θεωρίες και ιδεολογίες είναι το περίφημο θέμα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας δράσης των κομμάτων. Όλοι ξέρουμε ότι στη Σοβιετική Ένωση τελικά οικοδομήθηκε ένα μονοκομματικό καθεστώ, ότι απαγορεύτηκαν πάρα πολλά κόμματα, τα άλλα κόμματα, και ταυτόχρονα, όπω κάνει κριτική ο Κάουτσκης στον Λένιν. Και ανταπαντά ο Λένιν, καταργήθηκε η ισότητα στην αστική τάξη. Εκεί ο Λένιν λέει ότι το θέμα της ισότητας δεν μπορεί να το αντιμετωπίζουμε τυπικά. Αλλά ουσιαστικά, και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, η επανάσταση είναι βία, η επανάσταση σημαίνει κατάπινση της αντίστασης των εκμεταλλευτών που χάνουν τα προνόμια τους και τα πλεονεκτήματά τους. Η επανάσταση σημαίνει ότι πρέπει να καταπνίξεις την διαρκή αντίσταση την οποία αυτή θα προβάλλουν ακόμα και μετά την κατάξυση εξουσίας. Ωστόσο όμως, κατά τη γνώμη μου απαντώντας όχι μόνο στον Κάουτσκι αλλά και στη Ρόζα, λέει ότι μην παίρνετε ως γενικό αυτό που είναι ειδικά ρωσικό. Δεν υποστηρίζω, γράφει στην μπροσούρα του ο Λένιν, ότι παντού και πάντα θα πρέπει να καταργούνται τα τυπικά δικαιώματα των αστών και των κομμάτων τους, συνεπώς. Ή των μικροαστών και των κομμάτων τους, συνεπώς. Αυτό διατυπώνεται ρητά και με σαφήνεια δύο φορές μέσα σε αυτή την προσούρα. Λέει όμως ότι πρέπει να δεις τον ειδικό δρόμο, τις ειδικέ μορφές μέσα από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι γενικοί νόμοι της πορείας προς τη δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό σημαίνει για μας, σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο πρόγραμμά μας ότι η Επανάσταση θα έχει μία ανώτερη δημοκρατικότητα απέναντι στην αστική δημοκρατία στο πολιτικό επίπεδο τη συμμετοχή των μαζών στη σφαίρα της πολιτικής και σφαίρα των ιδεών, της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ταυτόχρονα όμως, σημαίνει ότι και εμείς, οι αυριανές επαναστάσεις, θα πρέπει να εγγυηθούν τα δικαιώματα ακόμα και της αστικής τάξης, να έχει την ελευθερία του λόγου της κάτω όμως από έναν όρο. Και αυτός ο όρος είναι ότι δεν θα σηκώνει όπλο απέναντι στην εργατική εξουσία. Αυτός είναι και ο όρος που ουσιαστικά θέτει ο Λένιν, και αυτό είναι που παραβιάστηκε με διάφορες μορφές από τα αστικά και μικροαστικά κόμματα που δούσαν στην εποχή εκείνη στη Ρωσία. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι του Λένιν. Επίσης αυτό δεν σημαίνει ότι η απαγόρευση, η λογοκρισία, η καταπίεση στην πλευρά των τυπικών δικαιωμάτων. Του συνέρχεσαι του τύπου, τη ελευθερία του τύπου θα είναι διαρκής. Μπορεί να επιβάλλεται και θα είναι αναγκαίο πιθανό να επιβάλλεται και σε αυτό δεν θα έχουμε σύντροφοι και δεν πρέπει να έχουμε καμία απολύτω ταλάντευση σε συνθήκε εφιλίου πολέμου ή σε συνθήκε ευρύτερων πολεμικών αναμετρήσεων που διακυβεύεται η, η επαναστατική εξουσία. Αυτό όμως και πάλι δεν σημαίνει ότι όταν στερεώνεται αυτή, όταν νικά, όταν αποκτά ευρεία κοινωνική βάση, δεν θα δώσει τέτοιου τύπου δικαιώματα. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα, το κύριο ζήτημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς και που αντιμετωπίζει και φύγει βασικά, όχι ακριβώς αντιμετωπίζει ο Λένιν, είναι αλλού. Το εργατικό κράτος, στην πρώτη του πράξη σίγουρα γκρεμίζει το παλιό κράτος και οικοδομεί του, βασικά τους πολιτικούς του θεσμούς. Η Επανάσταση πρώτα απ' όλα έχει μια αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, δηλαδή γκρεμίζει, αλλά και ταυτόχρονα εκδηλώνεται στο πεδίο της πολιτικής, στη σφαίρα της πολιτικής. Αλλά δεν υπάρχει κανένα αντί που να αντέχει χωρίς το υπέρ. Δεν υπάρχει κενό στην ιστορία. Δεν υπάρχει γκρεμίζω και δεν οικοδομώ ταυτόχρονο. Και ταυτόχρονα δεν αντέχει καμία πολιτική κατάκτηση εάν ταυτόχρονα αυτή δεν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες κοινωνικές κατακτήσεις. Και εδώ τώρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, σύντροφοι. Όταν το προεταριάτο, η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί του τα λαϊκά στρώματα παίρνουν την εξουσία, ο Λένιν λέει σε αυτό το βιβλιαράκι ότι η κοινωνία που ζούμε είναι ακόμα κοινωνία εμπορευματικών σχέσεων, δηλαδή καπιταλιστική κοινωνία. Το λέει στη σελίδα 64. Σε αυτό που έχω εγώ τουλάχιστον. Επίσης λέει κάτι ακόμα. Είναι σχετικά εύκολο, σχετικά, εύκολο, να συντρίψεις τους αστούς. Με μία εξέγερση, λέει, ή παίρνοντας το στρατό με το μέρος σου, με μία καλά οργανωμένη εξέγερση. Αυτό όμως, λέει, είναι το σχετικά εύκολο. Το πρόβλημα είναι να τους εξαλύψεις όχι φυσικά, αλλά κοινωνικά. Και αυτό μας επισημαίνει Προειδοποιεί τον εαυτό του και κατά κάποιο τρόπο και την ίδια τη Ρωσική και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα και είναι μπροστά μας. Η αστική, από την αστική τάξη μέσω της κρατικής απαλωτρίωσης ή όπως την λέγανε τότε της εθνικοποίησης έχασε την ιδιοκτησία. Και μάλιστα τονίζει τις εξής δύο λέξεις την νομική ή την πολιτική, την νομική ιδιοκτησία. Η, ιδιωτικο, η, η κρατικοποίηση, η εθνικοποίηση, λέει, είναι νομικό ή πολιτικό μέτρο. Δεν αλλάζει, σύντροφοι, την ουσία των κοινωνικών σχέσεων που παραμένουν καπιταλιστικές. Και απαριθμεί τουλάχιστον έξι σχέσεις, οι οποίες παραμένουν. Χρήμα, Γνώση, οργάνωση, τεχνική διοίκηση, στρατιωτική εμπειρία και άλλη μία που τώρα δεν θυμάμαι. Προειδοποιεί ουσιαστικά τον εαυτό του και την, την ίδια τη ρωσική επανάσταση. Λέει: δεν, είμαστε, δεν έχουμε ακόμη ουσιαστικά όλη την εξουσία. Δεν έχουμε ακόμα την κοινωνική κυριαρχία. Την κοινωνική κυριαρχία την έχει ακόμα η αστική τάξη. Εμείς έχουμε την πολιτική εξουσία, αλλά η πολιτική εξουσία δεν ταυτίζεται με την κοινωνική κυριαρχία. Οι κοινωνικές παραγωγικές και όλες οι υπόλοιπε σχέσεις δεν έχουν αλλάξει. Και ξαναλέει, προσοχή, η κρατικοποίηση είναι μόνον νομική αλλαγή ιδιοκτησίας οι πραγματικές σχέσεις ιδιοκτησίας παραμένουν. Ο εργάτης, ακόμα και με την κρατικοποίηση, είτε εδώ, όπως μας έλεγε το Πασόκ παλιά, είτε ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση, που είναι ποιοτικά διαφορετική η κρατικοποίηση, παραμένει, είναι τυπικά κάτοχος των μέσων παραγωγής, αλλά όχι ακόμα ουσιαστικά κάτοχος των μέσων παραγωγής. Και μάλιστα λέει ο Λένιν σε ένα σημείο το οποίο όμως δεν το αναδεικνύει και δεν το ανέδειξε όλο το πολυσεβηγικό ρεύμα και εδώ πρέπει να σταθούμε κριτικά απέναντί τους, συντροφικά όπως είπα, αλλά κριτικά. Έχει μέσα μία φράση, λέει ότι η πραγματική κυριαρχία, η πραγματική ιδιοκτησία σημαίνει εργατική διεύθυνση του εργοστασίου το ενεργοστασίο και των χτιμάτων. Αυτή η μικρή λέξη, αυτέ οι δύο μικρέ λέξει, η εργατική διεύθυνση, η εργατική αυτοδιεύθυνση όπω έμεινε στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, έχουν χαθεί από το προσκήνιο, έχουν ταθεί με τόνου κρατικοποίηση και αποσιώπηση. Μάλιστα, ο Λένιν, ενώ ανα, αναδεικνύει Όλε τι πρωτοφανεί μεγάλε κατακτήσει που πρέπει να τι αξιοποιήσουμε και να τι παρουσιάσουμε γύρω από τι πολιτικέ ελευθερίε τη εργατική τάξη και τη αγροτιά, δεν ανασύρει και δεν βάζει στο κέντρο τη προσοχή μια άλλη μεγάλη κατάκτηση εκτό από τα Σοβιέτ. Τα Σοβιέτ είναι η πολιτική κατάκτηση, τα Σοβιέτ είναι η μεγάλη ελευθερία, τα Σοβιέτ είναι ο πιο φτηνό, ο πιο αξιοπρεπή, ο πιο εργατικό θεσμό που ανέδειξε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Αναδεικνύεται αυτό, αλλά την ίδια στιγμή δεν αναδεικνύει μια άλλη μεγάλη κατάκτηση που ήδη βάζει με τις φραγίδες της εργατική τάξη το προθυμένο τμήμα της στο Λένιγκραντ και στη Μόσχα, δηλαδή σύντροφοι της Εργοστασιακής Επιτροπής ή της Εργοστασιακής Επιτροπής Ελέγχου. Πλάι στα Σοβιέτ, δίπλα από τα Σοβιέτ, μέσα από τα Σοβιέτ, πάνω από το Σοβιέτ, στον άμεσο πεδίο τη εκμετάλλευση το άμεσο πεδίο που δομούνται οι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή, στο πεδίο τη άμεσης παραγωγή, εκεί σύντροφοι κλονίστηκε πριν ακόμα από την κατάκτηση της εξουσίας, πριν τον Οκτώβρη, εκεί κλονίστηκε σύντροφοι η βαθύτερα η, η ατομική σχέση ιδιοκτησίας, η ιδιοκτησία. Μέσα στις δίκες του πολέμου, στι συνθήκε τη ε, πείνα, στι συνθήκε τη αμυστία, όπω εδώ δεν πληρώνανε, στι συνθήκε που παρατάγανε μετά την επανάσταση τα ιδιοκτήτε στα εργοστάσια, αυθόρμητα και ω καινούριο στοιχείο σε σχέση με την παρισινή Κομούνα, η ρωσική εργατική τάξη, έχοντα πίσω τη ολόκληρη τη συζήτηση που έγινε στη Γερμανία ειδικά, αλλά και ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι. Οθήσαν, σπρώξαν αυτό το μεγάλο κίνημα των Εργοστασιακών Επιτροπών Ελέγχου ή των Επιτροπών Εργοστασιακού Ελέγχου. Και οθήσαν και σπρώξαν και όλας και τις Επιτροπές Αγροτικού Ελέγχου και Αγροτικής Κατοχής της Γης. Μέσα από επιτροπές. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Δεν αναδεικνύεται εδώ. Το ζήτημα, ξαναλέω γενικά, έχει φύγει από τη σφαίρα της μεγάλης συζήτησης δεν αφορά μόνο το παρελθόν τη Οκτωβριανή Επανάσταση, ούτε ένα αυριανό μέλλον, αλλά αφορά, σύντροφοι, και το σημερινό σκληρό σήμερα τη κρίση των εργοστασίων που κλείνουν και που θα κλείσουν στι επόμενε τροφέ τη κρίση και κυρίω τη στάση του εργατικού κινήματο απέναντι στο κύμα τη ιδιωτικοποίηση, στα επιχειρήματα τη αστική τάξη και στην αναγκαιότητα να απαντήσουμε στο μεγάλο επιθετικό ερώτημα του νέου φιλελευθερισμού και του νέου καπιταλισμού, τι διαφορετικό θα έχει δική σα η κοινωνική ιδιοκτησία, αφού απέτυχαν εκεί οι κρατικοποίησει και απέτυχαν και εδώ. Έχει δηλαδή και άμεσα σπουδαία άμεση πολιτική, πολιτική άμεση σημασία για το εργατικό κίνημα γενικά, ειδικά για το συνδικαλιστικό κίνημα και τις πρωτοπορίες του. Πώς σημαίνει το χρόνο. Έχει. Ωραία. Εδώ λοιπόν, συντοφοί, πρέπει να σταθούμε. Τα Σοβιέτ είναι, ας το πούμε έτσι, το λέω κατά κάποιο τρόπο λίγο απλοϊκά για να ε, βοηθήσω να εντυπωθεί, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, είναι κατά κάποιο τρόπο, σύντοφοι, η πολιτική πλευρά της εργατικής δημοκρατίας, της εργατικής εξουσίας. Οι εργοστασιακές επιτροπές ελέγχου και κυρίως το ανώτερο βήμα που είναι η πραγματική εργατική διεύθυνση, είναι η κοινωνική πλευρά της δημοκρατίας, η κοινωνική δημοκρατική πλευρά της εξουσίας. Ο εργατικός έλεγχος είναι μια κατώτερη μορφή πλήγματος στην αστική σχέση της ιδιοκτησίας, κατώτερη μορφή σε σχέση με την εργατική αυτοδιεύθυνση. Αλλά είναι ο προθάλαμος. Είναι το πρώτο βήμα, διότι εργατικός έλεγχος σημαίνει ότι αποδέχομαι πως η ιδιοκτησία ακόμη δεν μου ανήκει, αλλά παρόλα αυτά σε ελέγχω. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Προστατεύω την εργατική μου δύναμη. Από την εκμετάλλευση, από την απόσπαση του υπερπροϊόντος, από τους ρυθμούς εργασίας, από την ατομική ιεραρχία, από την ατομικό διευθυντικό δικαίωμα και από τις αστικές σχέσεις ιεραρχίας. Όλα αυτά, σύντροφοι, είναι σχέσεις παραγωγής. Είναι και ταυτόχρονα μορφές μέσα από τι οποίε εκδηλώνεται η ατομική ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να καταργήσει την ατομική ιδιοκτησία αν δεν θίξει, αν δεν πλήξει και τελικά αν δεν καταργήσει αυτέ τι σχέσει εκεί πρώτα απ' όλα στο άμεσο πεδίο τη παραγωγή. Και εδώ, σύντροφοι, σε αυτό το πεδίο, κάτω από ένα συνδυασμό αντικειμενικών παραγόντων, δηλαδή περικύκλωση. Προτέρα καθυστέρηση, εμφύλιος πόλεμος, ήττα των επαναστάσεων στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη. Σε αυτό το πεδίο αναγκάστηκαν αλλά να κάνουν πίσω, αλλά και ταυτόχρονα εκτός από τις, από τις αναγκαστικές πλευρές, από τις αντικειμενικές αιτίες, υπάρχουν και υποκειμενικές αιτίες και, υποκειμενικές, και πρόβλημα υποκειμενική σύλληψη κατανόηση τη σημασία τη πρόθεση αυτή τη πλευρά τη Επανάσταση. Οι εργοστασιακέ επιτροπέ γρήγορα σύντροφοι υποχώρησαν και με ευθύνη των Πολσεβίκων. Γρήγορα τους αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες, και τελικά αντικαταστάθηκαν από τη μονοπρόσωπη διοίκηση και διεύθυνση σε πείσμα και το στο πρόγραμμα των Πορσεβίκων. Μείναν ως διακοσμητικό όργανο περίπου στο 28-29, όπου για δικούς του λόγους, του ρεύματό του δηλαδή, όχι προσωπικά, επιχείρησαν να τις αναζωογονήσει, γιατί κατάλαβε ότι τότε ανατσουτσουρώνουν οι διευθυντές που βγήκαν από την ΝΕΠ, αλλά τις χρησιμοποίησε όχι για να ανθίσουν οι ίδιες, αλλά στην πολιτική διαμάχη απέναντι στα άλλα στρώματα της γραφειοκρατίας, μέρος ο οποίος ήταν ο ίδιος, αλλά και στα άλλα στρώματα των προνομίων και των πλεονεκτημάτων όπως έλεγε ο Λένιν. Που, αν, που όχι μόνο δεν χτυπήθηκαν συνεπώς, όχι μόνο δεν εξαλείφθηκαν όπως ζητούσε ο Λένιν, αλλά μέσα από την ΕΠ αναγεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν. Όμως ε, υπάρχει ένα ερώτημα. Οι εργοστασιακές επιτροπές ελέγχου και η εργατική αυτοδιεύθυνση σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε μονάδα παραγωγής είναι η απάντηση στο ζήτημα της κοινωνικοποίησης του συνόλου των το μέσων παραγωγής. Αυτή είναι περίπου η οπτική κυρίως του αναρχικού ρεύματο που έχει βεβαίω τη δική του συνεισφορά αλλά και τα δικά του θεμελιώδη λάθη, και θα πω εδώ ποιο είναι το κύριο, αλλά και μια οπτική την οποία με κάποιο τρόπο ακολούθησαν διάφορα ρεύματα που στο τέλο κατέληξαν να είτε σε ρεφορμιστικέ καθαρά οπτικέ, είτε σε μη ολοκληρωμένε επαναστατικέ οπτικέ. Η οπτική δηλαδή τη αυτόνομη εργατική αυτοδιαχείριση ή αυτοδιέφθηση τη κάθε ξεχωριστή μονάδα. Αυτό το πείραμα εκδηλώθηκε στην Ιουγκοσλαβία. Γνωρίζουμε όλη την κατάληξή του. Δεν το σνομπάρουμε, δεν το λιδωρούμε, έχει να προσφέρει. Αλλά, Γεια σου. αλλά και ταυτόχρονα ε, ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου εκδηλώθηκαν μέσα σε συνθήκε κρίσης πολλαπλά κινήματα εργατικής αυτοδιαχείρισης όπως και εδώ το λεγό πείραμα της Βιομέτ, όπως και το κίνημα περίπου 2.000 κατηλημένων και αυτοδιαχειριζόμενων εργοστασίων στην Αργεντινή. Ο Μάρξ το... στη διακήρυξη της πρώτης διεθνούς λέει ότι αυτά είναι δικά μας, αυτές οι προσπάθειες εργατικής τάξης, εγκολπώνει τον Όουεν που έκανε κάτι παρόμοιο, αλλά όμως λέει αμέσως μετά ότι όταν αυτά παραμένουν αποκομμένα και δεν εκδηλώνονται και δεν συνενώνονται στο επίπεδο του έθνους, δηλαδή στο επίπεδο του κράτους και της δικτατορίας του πολιτάριου, όπως έλεγε, θα παραμένουν πάντοτε αποσπασμένα, οι εργάτες ασύνδετοι και τελικά θα είμαστε όλοι μας τμήματα της ΣΥΤΑΣ. Κατά κάποιο τρόπο, όπως είμαστε και εμείς τώρα. Συνεπώς, συντροφή, δεν αρκεί, δεν αρκεί για την πραγματική κατάργηση των αστικών σχέσεων ιδιοκτησίας η εργατική αυτοδιέθεση σε κάθε ξεχωριστή επιχειρησιακή μονάδα. Απαιτείται κάτι ακόμα, κάτι ανώτερο, κάτι που να τα ενώνει. Και αυτό δεν είναι μια απλή ταύτιση αυτής της κοινωνικής πλευράς της εργατικής δημοκρατίας με την πολιτική πλευρά της εργατικής δημοκρατίας, δηλαδή με τα Σοβιέτ, αλλά σχετίζεται με ακόμα μία μεγάλη σημαντική κατάκτηση της Οκτωβριανής Επανάσταση, η οποία δεν θίγεται εδώ γιατί ακόμα τότε ψάχνανε πώ θα το απαντήσουν. Και αυτό, σύντροφοι, δεν είναι άλλο από το σχέδιο. Το περίφημο κεντρικό σχέδιο. Εάν κάθε κομμούνα, κάθε συνεταιρισμένη παραγωγική μονάδα, κάθε εργατική αυτοδιεύθυνση σε κάθε ξεχωριστή επιχείρηση, παραμένει να έχει εξωτερική σχέση αναμεταξύ της και δεν συνδέεται, τότε αυτό που θα κάνουμε, αυτό που γίνεται, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να μετατρέπεις σε ατομική ιδιοκτησία τη συλλογική αυτοδιαχειριζόμενη ιδιοκτησία. Είναι μια ατομική συλλογική, μια εργατική αστική ιδιοκτησία. Διότι παραμένει η αναγκαιότητα να μετριέται, σύντροφοι, ο χρόνος εργασίας ακόμα με βάση την κάθε ξεχωριστή μονάδα, την παραγωγικότητά της και με βάση το χρόνο εργασίας του κάθε εργάτη ξεχωριστά. Η πορεία κατάργησης αυτών των βασικών θεμελιωδών νόμων και σχέσεων του κεφαλαίου απαιτεί το κεντρικό σχέδιο. Και το κεντρικό σχέδιο απαιτεί οπωσδήποτε σύντροφοι μια πρώτη κρατική παρέμβαση. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να οικοδομηθεί. Απαιτεί την κρατικοποίηση των επιχειρήσεων του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά απαιτεί ταυτόχρονα το σχέδιο αυτό να πάρει κοινωνικό περιεχόμενο και κοινωνική μορφή. Αν δηλαδή, σύντροφοι, με άλλα λόγια, η Επιτροπή Σχεδίου δεν εκλέγεται, δεν ελέγχεται και δεν ανακαλείται και κυρίως εάν δεν υπόκειται κάτω από την συζήτηση και τη συναπόφαση των αντιπροσώπων των αυτό αυτοδιευθυνόμενων επιτροπών θα παραμένει πάντοτε ένα σχέδιο εξωτερικό σε σχέση με την άμεση εργασία, θα παραμένει ένα σχέδιο το οποίο δεν θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τις αναπτυσσόμενες ανάγκες και κυρίως δεν θα μπορεί να απαντά στο πώς αυτές θα εκπληρωθούν με κοινωνικά ωφέλιμο, ισότιμο και ποιοτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο το σχέδιο δεν μπορεί να είναι μόνο κρατικό ή κυρίως κρατικό. Το σχέδιο πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα βαθιά κοινωνικό. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι βαθιά εργατικό. Αυτές λοιπόν ήταν οι μερικές βασικές πλευρές πάνω στα θέματα του περιεχομένου. Εάν ας πούμε μου έλεγε κάποιος και τι πρέπει να αλλάξουμε, Ποιε παραγράφου πρέπει να αλλάξουμε στο πρόγραμμά μα. Δεν θα ήθελα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου Μάρξ για να δώσω μια απάντηση. Πολύ περισσότερο που η εποχή μα δεν μπορεί να βγάλει έναν Μάρξ. Στην εποχή του βγαίνουν κάπου 15.000 βιβλία το χρόνο. Στην εποχή μα βγαίνουν κάπου 15.000 βιβλία την ημέρα. Έργα. Συνεπώ ο Μάρξ θα είναι συλλογικό. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Προτιμώ σύντοφι να βάλω με τύπο ερωτήματος. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και να απαντήσουμε όλοι μαζί και οι επιστημονικές μαξιστικές και οι κομματικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές πρωτοπορίες της εργατικής τάξης. Το ερώτημα είναι το εξής, ή τα ερωτήματα. Εφόσον μετά την πρώτη πράξη νίκη της Επανάστασης, δηλαδή το γκρέμισμα τσάκισμα της αστικής δικτατορίας, του αστικού κρατικού μηχανισμού και την οικοδόμηση των εργατικών μορφών πολιτικής εξουσίας. Εφόσον η εργατική τάξη ακόμη δεν έχει την εργατική κυριαρχία, μπορεί αυτό το κράτος να είναι πλήρως εργατικό, μπορεί δηλαδή να είναι πλήρως και ολοκληρωμένη η δικτατορία του προλεταριάτου, μπορεί να είναι πλήρης και ολοκληρωμένη εργατική δημοκρατία ή προλεταριακή δημοκρατία όπως λέει ο Λένιν, Μπορεί δηλαδή στις 18 Σοσιαλισμό Σοσιαλισμός που έλεγε ο Αντρέας ή ας πούμε μετά από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε πλήρη νίκη της δικτατορίας του προελευταριάτου. Ταυτίζεται επίσης ο Σοσιαλισμός δηλαδή κατώτερη βαθμίδα, δηλαδή κοινωνικοποιημένη, τα κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής με τη δικτατορία του προλεταριάτου Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν υπάρχει ακόμα πια κάποια μορφή κράτους. Και όταν ξέρουμε ότι ο σοσιαλισμός, δηλαδή η κατώτερη βαθμίδα του κομμουνισμού, δηλαδή ο κομμουνισμός σε πρώιμη βαθμίδα, έχει ένα κράτος που απονεκρώνεται. Και από αυτή τη σκοπιά τι οικοδομήθηκε η Σοβιετική Ένωση τελικά. Και μάλιστα όχι τελικά, αλλά ιστορικά, μέσα από μια πορεία. Αυτά είναι ερωτήματα που πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσουμε. Και σύμφωνα με έναν μεγάλο φυσικό, τον Αντωνίου, φίλο του Μπιτσάκη και νομίζω και μαθητή του, Γιώργο, ε, έχει ένα βιβλίο φοβερό το οποίο έχει ένα μικρό τσιτάτο, δικό του είναι, το οποίο λέει «Η σωστή τοποθέτηση του ερωτήματος είναι η μισή απάντηση». Δεν ξέρω αν αυτά τα ερωτήματα που έβαλα είναι τα σωστά αλλά τουλάχιστον πρέπει να τολμήσουμε να θέσουμε τα ερωτήματα. Με αυτό τελειώνω το ουσιαστικό μέρος που ήθελα να σας παρουσιάσω σε σχέση με το βιβλίο. Και μια μόνο κουβέντα για κλείσιμο για το δεύτερο θέμα που... και πρόταση, για το δεύτερο θέμα που θίγει ο Λένι και που έχει μια πολύ μεγάλη αξία για σήμερα. Και αυτό είναι το ζήτημα της πορείας προς την Επανάσταση, της πορείας προς την νίκη της Επανάστασης. Της επανάστασης. Αυτό το έχει με κάπου 8 σελίδε, το επεξεργάζεται εκεί και είναι η σχέση υπεριαστικού πολέμου επαναστατική κατάσταση. Του λέει του Κάουτσκι, μαζί δεν γράφαμε ότι έρχονται επαναστατικέ καταστάσει. Όταν αν ξεσπάσει ο πόλεμο, θα έχουμε επαναστατικέ καταστάσει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί τώρα λε άλλα. Τι είναι όμω η επαναστατική κατάσταση. Και κυρίω πώ θα πάμε σε αυτήν και αν αυτό είναι απλά μια αντικειμενική πορεία ή έχει μέσα της και υποκειμενικά στοιχεία. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Τι διδάγματα βγαίνουν από αυτή τη συζήτηση. Αυτή η επεξεργασία του Λένιν είναι εξελισσόμενη. Είναι εξελισσόμενη, σύντοφη και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για να μπορεί κανένας να δει βαθύτερα και να απαντήσει και στο σήμερα τα μεγάλα ζητήματα τη πορεία τη Επανάσταση πρέπει να μελετήσει σε συνδυασμό τουλάχιστον τρία βιβλία. Και αυτά είναι δύο τακτικέ. Είναι η χροκοπία τη Δεύτερη Διεθνού, όπου κυρίως θέτει τον γνωστό ορισμό για την επαναστατική κατάσταση. Και τρίτον, η θέση του Απρίλη. Αλλά σε συνδυασμό. Θα πρότεινα. Εδώ είναι ο Δημήτρη, εδώ είναι και ο Γιώργο. Ο Καλτσόνη δηλαδή και ο Μανιάτη να οργανώναμε, να οργανωνόταν, να οργανώνατε μία, δεν ξέρω τα σχέδιά σας, μία συζήτηση για αυτό το φλέγον ζήτημα, με βάση αυτά τα τρία έργα και θα πρότεινα, ας πούμε, και μάλιστα αν ήταν δυνατόν να γίνει και με έναν διαλογικό τρόπο, όχι με έναν ομιλητή όπως σήμερα, αλλά με περισσότερους που να αντανακλούν και όσο δυνατόν περισσότερα ρεύματα συζήτηση γύρω από αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.